Λεωνίδα Καπερναράκο, είσαι αυτή τη στιγμή στην περιοχή Κόντο Δεσπότη, όπου γίνεται εκένωση του χωριού. Νομίζω ότι οι καπνοί ακόμη περισσότερο έχουν επυκνώσει ή κάνω λάθος, Λεωνίδα? Έχουν επυκνώσει περισσότερο οι καπνοί. Έχουν επυκνώσει περισσότερο οι καπνοί, το βλέπουμε μπροστά μας. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο και προσπαθήσουμε, όχι να αναπνεύσουμε, να προσπαθήσουμε να αναπνεύσουμε. Ήδη βλέπουμε να έχει εκενωθεί το χωριό, κυκλοφορεί μόνο περιπολικά και πυροσβεστικές δυνάμεις και βέβαια κάποιοι κάτοικοι που ίσως να θέλουν εθελοντικά να βοηθήσουν στην κατάσβεση, να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Βλέπουμε διασώστες, εθελοντές, να γυρνούν συνέχεια Λεωνίδα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις αυλές. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικά οχήματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, σταματούν την κίνηση των πολιτικών οχημάτων προς κάποιες κατευθύνσεις. Και το ερώτημα είναι... Συγγνώμη λίγο, Γιάννη. Βλέπουμε τις πρώτες φλόγες, βλέπουμε τη φωτιά, ότι φαίνεται πλέον... Φαίνεται συγκορυφωτικό. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγες. Η κίτρινη απόχρωση τι σημαίνει. Οπότε βλέπουμε ότι οι φλόγες ακριβώς έχουν έρθει από την πλαγιά που βρισκόμαστε εμείς στο χωριό Μακρυμάλι. Ίσως δεν κάναμε και λάθος στην εκτίμησή μας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν κάναμε λάθος στην εκτίμησή μας. Ότι μεγάλωσε ο καπνός. Μεγάλωσε η αιστεία της πυρκαγιάς. Και τώρα πλέον, ναι, βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν από την κορυφογραμμή και φαίνεται ότι από τον αέρα, τον λιγοστό έστω αέρα, τον εντάσσεως πολύ, 3-4 μποφόρ, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πάνω. Λεωνίδα, ακούς πυροσβεστικά αεροπλάνα? 30 και 40 μέτρων. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορεί αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει στο σημείο? Όχι, δυστυχώς, Γιάννη, δεν ακούω τίποτα. Το μόνο που βλέπω είναι τα πυροσβεστικά, οι πήγες δυνάμεις να μεταφέρουν εκεί προσωπικό και να φεύγουν, να πηγαίνουν ανεφοδιασμό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Βλέπουμε ότι η φωτιά κατεβαίνει στην πλαγιά προς το Μακρυμάλι. Εναέρια μέσα δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή ρήψεις. Φαίνεται ότι είναι τόσο πυκνή η καπνή που είναι απαγορευτικό για τους πιλότους έστω και να προσεγγίσουν, έστω τουλάχιστον να κάνουν... Να κάνουν έτσι μια δοκιμαστική πτήση. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Φωνάζουν όλοι εδώ από τον Ερυθρό Σταυρό. Φωνάζουν ότι παιδιά εκενώνουμε. Αυτό είπανε αμέσως. Η κατάσταση βλέπετε ότι είναι εφιαλτική. Διώχνουν και εσάς, Λεωνίδα. 20 και 30 μέτρων είναι από ό,τι κατά. Προς στιγμή για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά... Δεν οι ξέρω τι μπορεί πάντως, να φέρει, Λεωνίδα, να φέρουν τα επόμενα λεπτά. Όσο μπορούμε εμείς βεβαίως από εδώ μακριά να κρίνουμε, βλέπουμε ότι οι φλόγες αυτές είναι πολύ έντονες, έχουν ξεπεράσει ίσως τα 5-10 ίσως μέτρα πάνω από τις κορυφές των δέντρων, αλλά και βλέπω ότι πλέον το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, διότι προηγουμένως το βλέπαμε μόνο στο βάθος, από εκεί δηλαδή που είναι ο κεντρικός δρόμος όπου έρχονταν τα αυτοκίνητα, ενώ τώρα έχει επεκταθεί στην αριστερή πλευρά του χωριού, πάνω δηλαδή από τα πυμνιοστάσια.